Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Μεγάλη χαρά να καλωσορίζω πρώτα εσάς, τόσο πολύ κόσμο που με την παρουσία σας δηλώνετε την χαρά, τον ενθουσιασμό σας για την τριήμερη παρουσία της καθηγήτριας κυρίας Ερθυμίου στην πόλη μας, τον Ναύπιο. Θέλω να ευχαριστήσω το Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας που, επειδή ξέρετε όλοι ότι η συνεργασία μεταξύ φορέων δεν είναι κάτι αυτονόητο εδώ στην Ελλάδα, μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, μα θυμηθώ κύριε Μπουμπάρη, βλέπετε πόσο συχνά συνεργαζόμαστε. Και να ευχαριστήσω τώρα την κυρία Ερθυμίου, που θα έχουμε τη χαρά να την έχουμε επί τρεις ημέρες εδώ στο Ναύπλιο, στην πόλη μας, και ειδικά σε αυτό το χώρο, τον ιστορικό, που δεν μπορώ να αντισταθώ και θα χρησιμοποιήσω για πολλωστή φορά τα λόγια ενός Τούρκου ιστορικού, του Ιλμπέρ Ορτάιλι, ο οποίος μιλούσε ακριβώς αυτό το βήμα πριν από μερικά χρόνια και ο οποίος ξεκίνησε, άλλωστε βρισκόμαστε σε ένα τέμενος, εδώ μην το ξεχνάμε, με τα εξής συγκινητικά λόγια και δεν ήταν πολύ να τον ακούσω. Σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνετε να μιλάω σε αυτόν εδώ το χώρο, στο πρώτο κοινοβούλιο της Ελλάδας, στο πρώτο εθνικό κοινοβούλιο των Βαλκανίων, το κοινοβούλιο που σηματοδοτεί τη διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και αυτά υπόθηκαν εδώ. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Σας ευχαριστούμε, κύριε Ερθυμίου. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και από το Σύνδεσμο Φιλολόγων Αργολίδας. Εκφράζουμε τη βαθιά μας χαρά, τη βαθιά μας συγκίνηση για την παρουσία της κυρίας Μαρίας Ερθυμίου για τρίτη φορά στην Αργολίδα, στον κύκλο των μαθημάτων της Ελληνικής Επανάστασης, σε μια ιστορική αίθουσα, όπως ανέφερε και ο κύριος Χιλιώτης. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους εσάς, γιατί η στήριξή σας είναι αυτή που μας δίνει δύναμη να συνεχίσουμε. Και όταν λέω στήριξη, εννοώ τόσο την ηθική όσο και την υλική. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτά που σκεπτόμαστε. Εσείς είστε που τα κάνετε πραγματικότητα. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι μόνο ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δήμο Ναυπλίων και στο Ναυπλιακό Ίδρυμα Ιωάννης Καποδίστρης για το γεγονός ότι αποδείξαμε και αποδεικνύουμε συχνά πως αυτό το τόπο τελικά μπορούμε και να συνεργαστούμε. Και είναι ίσως η μοναδική επιλογή που έχουμε. Να είστε καλά, δεν θα ήθελα να πω κάτι περισσότερο. Παρακαλώ να υποδεχτείτε την κυρία Μαρία Ευθυμίου. Καλησπέρα σε όλους, είναι μεγάλη μου χαρά που είμαστε μαζί και αυτές τις 9 ώρες θα σκέφτομαι να προσεγγίσουμε διάφορα θέματα της Επανάστασης του 1821 που δεν είναι ίσως από τα πολύ, τα πολύ προσεγγίσιμα και αυτά τα οποία αναδεικνύουμε κάθε φορά, γιατί δεν έχει νόημα να αναφέρουμε συνεχώς ενδεχομένως τα πιο γνωστά σημεία. Η Επανάσταση του 1921 και θα ξεκινήσουμε και από αυτό έχει αντιμετωπιστεί από πολλές πλευρές και έχουν τεθεί για αυτήν πολλά ερωτήματα. Ένα από τα ερωτήματα είναι, παραδείγματος χάρη, αν ήταν Επανάσταση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, υπάρχει μια συζήτηση πώς προσδιορίζεις αυτό που έγινε αυτά τα χρόνια. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι ήταν ένας πόλεμος της ανεξαρτησίας. Δεν είναι μικρό πράγμα, ένας πόλεμος της ανεξαρτησίας καλύπτει ένα γεγονός μεγάλο, όπως ήταν η πλευρά αυτής της δράσης που έγινε. Γιατί πράγματι έγινε, αυτό το οποίο επεδίωξαν αυτά τα 8 χρόνια, 9 χρόνια της δράσης τους, ήταν μια ανεξάρτητη χώρα που, το γνωρίζουμε όλοι, κινδύνευσε να μην είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή μέχρι τον Φεβρουάριο του 1830, εκείνο το οποίο προειονίζονταν ότι θα συμβεί ήταν αυτόνομα, αυτόνομη περιοχή, όχι ανεξάρτητη. Είναι τελείως διαφορετικό το αυτόνομο από το ανεξάρτητο. Πολλές φορές το χρησιμοποιούμε στο λόγο μας, λες και είναι κάτι ταυτόσιμο, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Και μέχρι το Φεβρουάριο του 1830, εκείνο που επρόκειτο να συμβεί τελικά στην Ελλάδα, η οποία, σας θυμίζω, είχε ιτηθεί στρατιωτικά, η Ελληνική Επανάσταση ιτήθηκε στρατιωτικά με την είσοδο του Ιμπραήμ στα πράγματα, ο οποίος κατέλαβε την Πελοπόννησο, συνέτριψε το Μεσολόγγι, κατέλαβε την Αττική και καθώς επρόκειτο να υπάρξει μια γενική σφαγή των κατοίκων αυτής εδώ της περιοχής, οι τρεις δυνάμεις, Ρωσία, Γαλλία και Αγγλία,
έστειλαν τελεσίγραφο, όπως γνωρίζετε, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία να μην προχωρήσει σε βίαιες πράξεις εναντίον των Ελλήνων και ότι εκείνη θα είναι ανάμεσα σε οτιδήποτε συμβεί προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι έγινε η ναυμαχία του Ναβαρίνου τον Οκτώβριο του 1827. Αυτή ήταν εξάλλου η στιγμή της απόλυτης εμπλοκής των τριών μεγάλων δυνάμεων στο ελληνικό ζήτημα. Και εξ αυτού, από το 1800 έτσι κι αλλιώς, από το 1823 και μετά, μέχρι το 1829, ξέρω, βλέπω τα βλέμματά σας, είναι κάτι που οι Έλληνες δεν θέλουμε να το έχουμε στο νου μας. Αν ρωτήσουμε τον μέσο Έλληνα αν νίκησε η Επανάσταση στρατιωτικά, θα σου πει ναι. Δεν νίκησε η Επανάσταση στρατιωτικά. Νικήσαμε διπλωματικά, διότι στρατιωτικά είχαμε ιτηθεί το 1827. Όμως, επειδή οι μεγάλες δυνάμεις ενεπλάκησαν στην Ελληνική Επανάσταση πλέον άμεσα και το όλο ζήτημα ήταν στα χέρια της ξένης διπλωματίας, μέχρι και το 1830 η ελληνική πλευρά προσπάθησε να διατηρήσει μέτωπα πολέμου, κυρίως στη στερεά Ελλάδα, μέχρι και το 1829, προκειμένου να έχει καλύτερη θέση το ελληνικό ζήτημα στα διπλωματικά πεδία της συζήτησης. Θέλω να σας πω κάτι σε αυτό το τομέα. Αν οι Έλληνες είχαμε νικήσει στρατιωτικά, τότε η συζήτηση για το τι κράτος θα προέκυπτε θα το έκαναν Έλληνες με Οθωμανούς, σωστά. Δεν υπήρξε τέτοιο πράγμα. Όλες οι συζητήσεις για το τι κράτος θα προκύψει το έκαναν Άγγλοι, Γάλλοι και Ρώσοι με Οθωμανούς. Οι Έλληνες παρευρίσκονταν, εάν παρευρίσκονταν, ως παρατηρητές και όχι ως μετέχοντες των συζητήσεων, ως μετέχοντες των συζητήσεων σε παράπλευρες στιγμές, όχι στην κυρίως συζήτηση για το τι πρόκειται να γίνει με αυτό το κράτος. Εξάλλου, αυτό το γεγονός ότι η ελληνική πλευρά κινητοποίησε τόσο έντονα και τόσο κέρια τις τρεις ευρωπαϊκές δυνάμεις, είναι και η δύναμη της ελληνικής περίπτωσης. Μέχρι τότε, για κανέναν άλλο λόγο, ευρωπαϊκές δυνάμεις δεν είχαν συνασπιστεί για να αντιμετωπίσουν ένα ζήτημα που συνέβαινε αλλού, σε μια άλλη αυτοκρατορία και μάλιστα μουσουλμανική, για λόγους ανθρωπιστικούς. Σας λέει κάτι αυτή η φράση? Σήμερα γίνονται, μετά από την Ελλάδα, μετά από την ελληνική περίπτωση, για πρώτη φορά στον κόσμο συνασπίστηκαν μεγάλες δυνάμεις για να αποτρέψουν ανθρωπιστική κρίση σε κάποια περιοχή του κόσμου. Και τούτο εδώ το γεγονός που συνέβη για πρώτη φορά στην παγκόσμια ιστορία, στην ελληνική περίπτωση, δείχνει τι ειδική θέση είχε αποκτήσει το ελληνικό εγχείρημα στον δυτικό κόσμο, θα λέγαμε κατά κύριο λόγο, διότι αυτός ο κόσμος είχε εκπαιδευτεί με το θρύλο της αρχαίας Ελλάδας, είχε τη θεωρούσε σύμβολο και αυτά που συνέβαιναν εδώ πέρα, σε ένα άκρο της Βαλκανικής, είχαν αποκτήσει τεράστια σημασία, πολιτική, ιδεολογική, για το 19ο αιώνα, κυρίως τα ευρωπαϊκά κράτη, και στη συνέχεια και στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αλλά και σε ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο, δηλαδή στο δυτικό κόσμο, στον οποίο υπήρχε αυτή η προϊστορία της επαφής με τα θέματα της Ελλάδος. Πρέπει να σας πω χαρακτηριστικά σε αυτό το σημείο. Η μεγαλύτερη ήττα της Επανάστασης του 1821 ήταν το Μεσολόγιο. Η κατάληψη του Μεσολογίου. Η κατάληψη του Μεσολογίου έγινε Απρίλιο του 1826 και ήταν στην ουσία σηματοδοτούσε το τέλος της Επανάστασης. Η Πελοπόννησος είχε χαθεί σχεδόν ολόκληρη, με ελάχιστα σημεία τα οποία κρατούσαν οι ελληνικές δυνάμεις. Η Ήδρα και οι Σπέτζες αγωνιούσαν ότι πλέον θα χτυπηθούν και αυτές από τον Οθωμανικό στόλο, δηλαδή θα χανόταν και το μεγάλο προπύργιο του Αργοσαρονικού, και έπεσε το μεγάλο προπύργιο της Δυτικής Στερεάς, άρα τέλειωνε και η Δυτική Στερεά, το Μεσολόγγι,
και σε λίγο θα πέσει και το προπύργιο της Ανατολικής Στερεάς, δηλαδή η Αθήνα. Όλα αυτά λόγω της εισόδου του Ιμπραήμ στο παιχνίδι μετά το 1825 και κυρίως των εμφυλίων πολέμων των Ελλήνων. Διότι αν δεν ήταν ή έγινε σε εμφύλιο πόλεμο το 1800, ολόκληρο το 1824 και στην ουσία ακόμη τα ξέφτια σέρνονταν το 1825, να σκεφτείτε όταν κατέβηκε ο Ιμπραήμ στη Μεσσηνία, δεν υπήρχε ελληνικό στόλος να το σταματήσει, που μέχρι τότε ο ελληνικός στόλος είχε πάρα πολύ επιτυχημένα σταματήσει τις καθόδους των τουρκικών στρατευμάτων προς την Πελοπόννησο. Γιατί, διότι αμελήσαμε τελείως το κομμάτι της άμυνας, ήμασταν απασχολημένοι με τον δικό μας εμφύλιο πόλεμο. Και βέβαια όταν κατέβηκε στη Μεσσηνία δεν είχαμε φροντίσει να υπάρχει, τουλάχιστον αφού δεν το σταματήσαμε στη θάλασσα, να το σταματούσαμε στη στεριά την ώρα που αποβιβάζονταν. Από την ώρα που κατέβασε τα στρατεύματά του, τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ δύσκολα και όπως γνωρίζετε σάρωσε την Πελοπόννησο παρόλες τις ηρωικές προσπάθειες εδώ και εκεί να τον σταματήσει κανείς, στους μήλους του Άργου, στο Μαγιάκι, ο Παπαφλέσσας, ο Ιμπραήμ, όχι απλώς σάρωσε στην Πελοπόννησο, αλλά την έκαψε από πάνω μέχρι κάτω, εκατομμύρια δέντρα, ελαιόδεντρα κτλ. Σφαγές πληθυσμού, έμοιαζε ότι τέλειωνε η Επανάσταση. Γιατί σας το λέω, όταν πέρασε μετά απέναντι στο Μεσολόγγι και εκείνο τελικά δεν άντεξε, έκαμε την έξοδό του, ήταν μια μεγαλειώδης προσπάθεια τουλάχιστον να πεθάνεις με αξιοπρέπεια. Γιατί σας το λέω, διότι όταν τελειώνει η ιστορία του Μεσολογγίου, εκείνο το βράδυ της κατάκτησης του Μεσολογγίου, ακόμα άχνιζε η πόλη από το αίμα και από τις ανατινάξεις των τελευταίων αμυνωμένων. Οι στρατιώτες των Οθωμανών είχαν γλέντι μεγάλο. Όλοι οι στρατοί όταν νικούν και τελειώνει ένας πόλεμος είναι χαρούμενοι. Λογικό είναι. Για αυτούς είχε τελειώσει μια μακρά πολιορκία και έπιναν και τραγούδαγαν και είχαν χαρά μεγάλη. Και όπως μας περιγράφουν και οθωμανικές πηγές, ένας Τούρκος στρατηγός δεν μετείχε στο γλέντι. Παρά ήταν παράμερα σκεπτικός. Το ρώτησαν λοιπόν, εσύ γιατί δεν χαίρεσαι για το τέλος αυτής της πολιορκίας, και εκείνος απάντησε την θρυλική φράση, γιατί τώρα πια δεν θα πολεμούμε με τους Έλληνες, αλλά θα πολεμούμε με όλη την Ευρώπη. Είχε καταλάβει ο άνθρωπος αυτός τι σήμαινε το τέλος του Μεσολογγίου και ποια εκτόξευση φιλελληνικού κύματος θα πυροδοτούσε αυτή η ιστορία. Δηλαδή το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι το οποίο είχε αναχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υπάρχουν θέσεις μπροστά. Ελάτε να κατήσετε, μη στέκεστε όρθιοι. Υπάρχουν θέσεις. Το έλεγα λοιπόν ότι αυτός ο Τούρκος είχε τη σωστή ματιά, ότι το ελληνικό ζήτημα πλέον δεν ήταν στα χέρια των Ελλήνων, ότι το ελληνικό ζήτημα πλέον ήταν στα χέρια της Ευρώπης και επομένως η Οθωμανική Αυτοκρατορία θα είχε να αντιμετωπίσει υπαίθερες δυνάμεις άλλου επίπεδου και αυτό ήταν το θέμα που προέκυψε. Και πράγματι, το λέω αυτό διότι, να σας πω χαρακτηριστικά, έχει ενδιαφέρον. Δεν τιμούμε την 3η Φεβρουαρίου του 1830. Ως έθνος, κανονικά, θα πρέπει να το είχαμε ως εθνική ορτή. Όχι, την ίδρυση του κράτους σου δεν θα έπρεπε να την έχεις εθνική ορτή. Δεν την τιμούμε, όπως τα ξέρετε, μάλιστα δεν την ξέρουμε κιόλας, ότι τούτο εδώ το κράτος δημιουργήθηκε τις 3 Φεβρουαρίου του 1830 με τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Λονδίνο εκείνη την εποχή. Και τούτο διότι ακριβώς ξέρουμε ότι μετά το 1827 η ελληνική υπόθεση ήταν στα χέρια άλλων δυνάμεων από εμάς. Εμείς ήμασταν επικουρικοί στα τεκτενόμενα. Και αυτό είναι μια πλευρά που θα θέλαμε να μην τη θυμόμαστε, αν και δεν είναι ντροπή, δεν είναι καθόλου ντροπή. Ίσα-ίσα είναι τμήμα της δύναμής μας, το ότι και μέχρι σήμερα είναι τμήμα της δύναμής μας, ότι εκπροσωπούμε κάτι περισσότερο από ένα λαό. Δηλαδή στα μάτια των υπολείπων ανθρώπων της γης
δεν είμαστε απλώς ένας λαός, αλλά όλοι θέλουν πίσω από εμάς να βλέπουμε, να βλέπουν τους αρχαίους Έλληνες κτλ. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για την ελληνική υπόθεση. Και εξακολουθεί να είναι και στα πράγματα μέχρι σήμερα στη γη. Το λέω αυτό διότι στην περίοδο του 1821 εκείνο το οποίο εμείς θέλαμε να αναδείξουμε από τη δική μας δράση είναι η έκρηξη της Επανάστασης μετά τα τεκτενόμενα. Αποφασίσαμε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, δεν είχε οριστεί γιορτή για την Επανάσταση του 1821. Και έχει σημασία αυτό. Συνήθως αυτό που σου συμβαίνει δεν το αξιολογείς. Πρέπει να περάσει ένας καιρός για να σου συμβεί να καταλάβεις αν αυτό ήταν κάτι σημαντικό ή όχι. Οι άνθρωποι που μπήκαν στο 21 σε αυτή την ιστορία έγινε τμήμα της ζωής τους και είχε τόσες πολλές εξελίξεις, τόσες φωτεινά, τόσες πολλές φωτεινές στιγμές, τόσες πολλές μαύρες και σκοτεινές στιγμές, τόσες πολλές πλευρές μίσους. Οι Έλληνες βγήκαν από την Επανάσταση του 21 με ένα εθνικό κράτος, αποκτήσαμε εθνικό κράτος το 1830, είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται χώρα που λέγεται Ελλάδα στην ιστορία μας. Δεν ξέρω αν το έχουμε στο νου μας, νομίζω ότι το έχουμε στο νου μας, απλώς το τονίζω. Στην ιστορία των Ελλήνων πρώτη φορά υπάρχει κράτος που λέγεται Ελλάδα. Πρώτη φορά. Το 3 Φεβρουαρίου του 1830. Και τούτο διότι η λέξη Ελλάδα και ο όρος Ελλάδα υπάρχει χιλιάδες χρόνια. Αλλά για να προσδιορίζει κάτι ασαφές. Εκεί που είναι Έλληνες. Δεν προσδιορίζει η λέξη Ελλάδα κάτι, ένα κράτος με σύνορα συγκεκριμένα. Στην αρχαιότητα όταν έλεγες Ελλάδα εννοούσες τις περιοχές που είναι Έλληνες, στις οποίες δεν υπήρχε κάτι ενιαίο. Η κάθε πόλη ήταν ξεχωριστή και πολεμούσε με τη διπλανή. Δεν υπήρχε εθνικό κράτος που να λέγεται Ελλάδα. Πρώτη φορά δημιουργήθηκε το 1830 εθνικό κράτος με σύνορα συγκεκριμένα, με πρεσβευτές που έστελνε σε άλλες δυνάμεις, πρεσβευτές που τις στέλνανε σε εκείνη και που είχε την διεθνή αναγνώριση σε αυτά τα σύνορα. Το λέω αυτό διότι εκείνοι οι οποίοι σκέφτηκαν να ορίσουν την 25η Μαρτίου ως χρονολογία τιμής για την Επανάσταση του 1821 ήταν η Βασιλεία. Ήδη η Βαβαρία, η Βασιλεία δηλαδή, είχε αρχίσει να το σκέφτεται και τελικά ορίστηκε ως μέρα εορτής το 1838 από τον Όθωνα. Τότε ο Όθωνας ως Γερμανός, επειδή ήξερε ότι κάθε κράτος πρέπει να έχει τις εορτές του, πρέπει να έχει τις αναγωγές του, δεν μπορεί να μην τιμάει κανείς κάποια σημαντικά θέματα μέσα στο χρόνο εθνικά, επέλεξε την 25η Μαρτίου. Η 25η Μαρτίου είναι πεποιημένη ημερομηνία έναρξης, το γνωρίζουμε όλοι. Η Ελληνική Επανάσταση δεν ξεκίνησε στις 25 Μαρτίου, ξεκίνησε στις 14 Μαρτίου πάνω στην περιοχή των Καλαβρίτων με την δολοφονία των φοροεισπρακτόρων που κινούνταν σε εκείνη, των Οθωμανών φοροεισπρακτόρων και στη συνέχεια η πρώτη περιοχή η οποία επαναστάτησε ήταν τα Καλάβρητα στις 21 Μαρτίου, στη συνέχεια το Αίγιο, στις 21 Μαρτίου, στη συνέχεια η Πάτρα, στις 23 Μαρτίου, στη συνέχεια η Καλαμάτα, στις 23 Μαρτίου, 22 με 23 Μαρτίου, το Γήθιο στις 23 Μαρτίου, τα Δερβενοχώρια στις 23, η Καρίτενα στις 23, ο Άγιος Πέτρος και ο Πραστός στις 24, η Κορώνη στις 25, η Μεθόνη στις 25, θέλω να πω, άρχισε η μία πόλη της Πελοποννήσου μετά την άλλη να επαναστατούν και παραλλήλως να επαναστατούν σημεία της ανατολικής στερεάς Ελλάδας με μικρή απόσταση από την Πελοπόννησο. Η πρώτη που επαναστατεί εκτός Πελοποννήσου είναι τα Σάλωνα, δηλαδή η Άμφισσα στις 24 Μαρτίου, το Γαλαξίδι στις 25 Μαρτίου, το Λιδωρίκι στις 28 Μαρτίου,
η Λιβαδιάς 27 και 28 Μαρτίου. Θέλω να πω ότι αυτή η επανάσταση ξεκινά κατά τόπους, όχι τόσο οργανωμένα, γιατί το πράγμα ήρθε προς την Πελοπόννησο έκτακτα, θα έλεγε κανείς, μια και η αρχική έκρηξη της επαναστάσεως γνωρίζουμε όλοι ότι έγινε το Φεβρουάριο του 1821 στην Βλαχία και την Μολδαβία. Εκεί είχε προγραμματιστεί η έκρηξη της επανάστασης, αν και αρχικά στο σχέδιο του Αλέξανδρου Υψηλάντη, στο πρώτο σχέδιο του Αλέξανδρου Υψηλάντη, η Πελοπόννησος θεωρούνταν ότι θα έπρεπε να είναι ο τόπος έκρηξης επανάστασης. Τελικά όμως επελέγει η Βλαχία και η Μολδαβία, οι οποίες όμως, όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν πήγαν καλά, διότι εκεί τα πράγματα καρκινοβάτησαν πολύ άσχημα. Η φιλική εταιρεία είχε ελπίσει σε άλλες δράσεις. Γιατί ξεκίνησε η φιλική εταιρεία εκείνη τη στιγμή την επανάσταση? Διότι, εκτάκτως, διότι θεώρησε ότι είναι ευκαιρία να ξεκινήσει μια δράση τώρα που η Οθωμανική Αυτοκρατορία συγκρούεται με τον Αλή Πασά. Όλη η σκέψη ήταν να αξιοποιηθεί η ευκαιρία του γεγονότος ότι ο Αλή Πασάς Πεπελεηλής επάνω στα Γιάννενα είχε από το 19 ήδη ανοιχτά δηλώσει τις προθέσεις του, είχε αρχίσει η σύγκρουση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας με αυτόν, αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει, πολύ σκληρό καλύβι, είχε αξιολογότατο στρατό, ο ίδιος ήταν Αλβανός, όπως γνωρίζετε, γνωρίζουμε όλοι, αλβανικής καταγωγής. Το στράτευμά του αποτελούνταν από Τούρκ-Αλβανούς, Τούρκο, δεν θα πει Τούρκος, στην περίοδο που συζητούμε, σημαίνει μουσουλμάνος. Όταν λέμε τη λέξη Τούρκ-Αλβανός, δεν είναι Τούρκοι, είναι Αλβανοί, μουσουλμάνοι. Ο στρατός του Αλή Πασά ήταν Τούρκ-Αλβανοί, δηλαδή Αλβανοί μουσουλμάνοι, αλλά και Έλληνες, διότι εκατοντάδες στρατιώτες του Αλή Πασά ήταν Έλληνες, αρματολοί της στερεάς Ελλάδας ή κλέφτες της στερεάς Ελλάδας ή σουλιώτες, τους οποίους είχε ο Αλή Πασάς στο στρατό του. Και εξ αυτού ήταν πάρα πολύ δύσκολη η μάχη του στρατού του Οθωμανικού εναντίον του στρατεύματος του Αλή Πασά. Αυτό τι αποτέλεσμα είχε? Η Οθωμανική Αυτοκρατορία, επειδή περνούσε ο χρόνος και δεν μπορούσε να νικήσει αυτόν τον ατίθασο Πασά, κάλεσε τα στρατεύματά της από την Πελοπόννησο για ενίσχυση πάνω στην Ήπειρο, όπως και στρατεύματα από τα γειτονικά πασαλίκια γύρω από την Ήπειρο. Εξ αυτού ήταν αδυνατισμένη η Οθωμανική παρουσία στην Βαλκανική. Τα περισσότερα στρατεύματα ήταν στην Ήπειρο και χτυπούσαν τον Αλή Πασά. Ακριβώς επειδή έλειπαν οι κεντρικές στρατιωτικές δυνάμεις των Οθωμανών, πολύ σωστά σκέφτηκε η φιλική εταιρεία, ή τώρα ή ποτέ, τώρα είναι η ευκαιρία, θα τους έχουμε λίγους τους ενόπλους τους και έτσι θα μπορέσουμε να τα βγάλουμε πέρα ενδεχομένως καλύτερα. Έτσι ξεκίνησε αυτή η δράση στην Βλαχία και στη Μολδαβία. Η φιλική εταιρεία περίμενε ότι θα συμμετάσχουν και Βαλκάνοι σε αυτή τη δράση και πράγματι εν μέρη συμμετέσχαν, αλλά όχι αυτοί που περίμεναν. Διότι στη Βλαχία και στη Μολδαβία, θα γνωρίζουμε ίσως όλοι, το στράτευμα δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα εθνικό. Μετέσχαν άτομα τα οποία είχαν όραμα και μετήχαν της φιλικής εταιρείας και είχαν πάθος για την ανεξαρτητοποίηση των Ελλήνων και όλων των Βαλκανίων, αλλά καθώς στην ολόκληρη τη Βαλκανική υπήρχε ένα εκτεταμένο στρώμα ληστείας, αυτούς που λέμε κλέφτες, που δεν ήταν όμως μόνο οι κλέφτες που έχουμε στο νου μας, δηλαδή οι πολεμιστές της Ελευθεριάς, αλλά πολλοί που ήταν μόνο κλέφτες, δηλαδή έκλεβαν για να κλέβουν, και υπήρχαν τέτοιοι πολλοί σε όλα τα Βαλκάνια. Πολλοί από αυτούς μόλις άκουσαν ότι υπάρχει κάτι γίνεται εκεί πέρα και συγκρούσεις στην Βλαχία και στη Μολδαβία, σκέφτηκαν ότι θα ήταν μια καλή ευκαιρία για πιάτσικα και για λαϊλασίες, και έτσι αναμίχθηκαν με τα ελληνικά στρατεύματα. Αυτό έβλεψε πολύ τη δράση των δικών μας
στρατευμάτων που ο Αλέξανδρος Υψηλάντης δεν φάνηκε ικανός να εκαθαρίσει το στράτευμα από αυτά τα ένθετα στοιχεία τα οποία και έβλαξαν πάρα πολύ την Επανάσταση στη Βλαχία και στη Μολδαβία. Η Επανάσταση αυτή έληξε εκτρά, με τους κατοίκους των περιοχών αυτών να έχουν αρνητικότατα αισθήματα πλέον για τους ενόπλους που δρούσαν εκεί, και μέσα σε αυτή τη συγκυρία αποφασίστηκε εντάχει από τα στελέχη της φιλικής εταιρείας να μεταφερθεί η Επανάσταση στο νότο της Βαλκανικής, στην Πελοπόννησο. Στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος γιατί? Η Πελοπόννησος τα είχε όλα για να είναι η επόμενη περιοχή. Σας λέω εξάλλου ότι εξ αρχής η φιλική εταιρεία είχε σχέδιο να το ξεκινήσει το πράγμα από την Πελοπόννησο, αλλά μετά κυριάρχησαν άλλες σκέψεις. Έτσι τώρα έπρεπε ταχύτατα να μεταφερθεί το πράγμα προς τον νότο. Στην Πελοπόννησο γιατί? Η Πελοπόννησος έχει κάποια χαρακτηριστικά που την έκαναν την ναυαρχίδα της Επανάστασης του 21 από όλες τις πλευρές. Δεν υπάρχει σύγκριση το τι συνέβησαν και το τι προσέφερε η Πελοπόννησος στην Επανάσταση από όλες τις άλλες περιοχές της Ελλάδος, και δεν θα μπορούσε να είναι παρά έτσι, διότι η Πελοπόννησος πρώτα είναι μεγάλη. Είναι στο μέγεθος περίπου της Ολλανδίας. Θα μπορούσε να είναι ένα κράτος, ένα μικρό κράτος. Θέλω να πω με αυτό ότι είναι μεγάλη, τα έχει όλα. Έχει πεδιάδες, έχει βουνά, έχει λιμάνια, έχει κοιλάδες, έχει ψηλά βουνά, έχει χαμηλά βουνά, έχει νερά. Έχει σημασία αυτά που σας λέω. Και κυρίως είναι νήσος. Η Πελοπόννησος είναι νήσος. Πέλοπος, νήσος. Είναι νήσος. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία για την Επανάσταση του 1821, διότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την απογωτιά της Επανάστασης, εκείνο που ξέραμε με βεβαιότητα είναι ότι οι στεριανές δυνάμεις των Οθωμανών είναι σαφώς υπέρτερες. Δεν υπήρχε σύγκριση. Υπήρχε σύγκριση. Να σκεφτείτε, η Ελληνική Επανάσταση δεν είχε υπηκό. Έχουμε ακούσει ποτέ να μιλάμε για υπηκό στην Ελληνική Επανάσταση? Δεν έχουμε. Άντε κανένα άλογο να είχε και ψωράλογο, κανένας αρχηγός ας πούμε και να το καβαλούσε. Ούτε καν άλογα δεν είχαμε, από γαϊδούρια και πάνω. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία έχει υπηκό. Είναι σαν να μην έχει σήμερα τάγκς. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Και φυσικά είχε πολύ μεγάλες δυνατότητες κινητοποίησης στρατού. Αντιθέτως, στο σημείο το οποίο αισθανόμασταν ασφάλεια ήταν η θάλασσα. Στη θάλασσα θεωρούσαμε ότι μπορούσαμε να αναμετρηθούμε με τον Οθωμανικό στόλο. Σας λέω το εξής. Στις παραμονές της Επανάστασης του 1821, Νίκο μου, δεν μπορούν να καθίσουν κάποιοι φίλοι που να έρθει πίσω. Άμα βγάλουμε αυτά τα ξύλα εδώ, δεν μπορούν. Λέω. Δεν είναι καθίσματα. Όχι. Λέω μην κάθονται όρθιοι φίλοι. Πάμε. Επανέρχομαι. Και εκεί μπορείτε, αν δεν σας πειράζει. Είστε σαν τον Ανδρέα Μαζαίνη, θα σας εξηγήσω γιατί σας το λέω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν και είναι υπερβολή, αλλά ευχαριστούμε. Και το πιάνω. Σας βλέπω βιρτουόζους εκεί πέρα. Και εσείς, αγαπητοί φίλοι μου, στέκεστε όπως κρίνετε. Όπως κρίνετε. Λοιπόν, λέγαμε για την Πελοπόννησο. Γιατί η Πελοπόννησος? Η Πελοπόννησος βρίσκεται στο νότο της Βαλκανικής, στην άκρη της Βαλκανικής, και είναι μεγάλη, είναι νήσος, δηλαδή συνδέεται με την ξηρά με ένα πολύ μικρό σημείο, το οποίο είναι ελέγξιμο εξ αυτού, περισσότερο εύκολα ελέγξιμο. Και επιπλέον, το χαρακτηριστικό που συνέβαινε στην Πελοπόννησο και θα το εξηγήσουμε σε μια άλλη φάση, είναι ότι η Πελοπόννησος στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας, στη διάρκεια της δεύτερης Τουρκοκρατίας, μετά το 1715, είχε μια ειδική πολιτική ζωή. Στην Πελοπόννησο
δρούσαν Τούρκοι, διοικούσε ο Πασάς της Πελοποννήσου σε συνδιοίκηση με τους άρχοντες της Πελοποννήσου. Αυτό το πράγμα δεν υπήρχε πουθενά. Στην Τρίπολη δηλαδή, στο κέντρο της Πελοποννήσου, ο Οθωμανός Πασάς διοικούσε με ένα συμβούλιο το οποίο αποτελούνταν από 3 μουσουλμάνους και 3 χριστιανούς ορθοδόξους. Δεν υπάρχει πουθενά αλλού αυτό το πράγμα. Και είναι μια πραγματικότητα μετά το 1715 αυτή η ιστορία στην Πελοπόννησο, μέχρι το 1821. Επειδή στην Πελοπόννησο οι Πασάδες, λόγω της συνύπαρξής τους, της διοικητικής συνύπαρξης με τους χριστιανούς, αισθανόταν αναλογικά μια ασφάλεια ότι τα πράγματα ελέγχονται, από την Πελοπόννησο είχαν απομακρυνθεί οι περισσότεροι ένοπλοι και στάλθηκαν στα Γιάννενα. Η Πελοπόννησος δηλαδή το 1821 είχε ελάχιστες φρουρές στρατιωτικές, οθωμανικές, ακριβώς διότι στάλθηκαν τα στρατεύματα στην Ήπειρο. Εκτός αυτού, όπως σας είπα, η Πελοπόννησος είναι νησί, δηλαδή έχει τόσο εκτεταμένα παράλια και η ελληνική επανάσταση εμπιστευότανε το ναυτικό της. Διότι το ναυτικό της είχε τροφοδοτήσει τα τελευταία 300 χρόνια τον Οθωμανικό στόλο με ναύτες. Ο Οθωμανικός στόλος, 300 χρόνια πριν το 1821, ο πολεμικός Οθωμανικός στόλος, κινούνταν με Έλληνες ναύτες. Ήταν υποχρέωση των νησιών και των παραλίων του Αιγαίου να στέλνουν κάθε χρόνο στο ναύσταθμο της Κωνσταντινούπολης έναν συγκεκριμένο αριθμό κάθε νησί ναυτών για να μπορεί να κινείται ο Οθωμανικός στόλος. Όχι να πολεμά, να κινείται. Δηλαδή πάνω στα πολεμικά πλοία του Οθωμανικού στόλου επί 300 χρόνια κινούνταν με ελληνική δύναμη και κουπιά και πανιά, αλλά πάνω στα πλοία υπήρχαν ένοπλοι του Οθωμανικού στρατού οι οποίοι πολεμούσαν όταν γίνονταν οι μάχες. Οι Έλληνες ναύτες ήξεραν ότι οι Οθωμανοί είχαν πρόβλημα χωρίς αυτούς τους ίδιους και ότι δεν μπορούσαν να κινήσουν τα πλοία τους αποτελεσματικά. Εξ αυτού, όταν η Ιδραίη και, όπως ξέρετε, η Επανάσταση με κομμένη την ανάσα, περίμενε πότε η Ίδρα θα μπει στον αγώνα. Διότι οι Ιδραίοι εφοπλιστές, οι Καραβοκυραίοι, ήταν διβουλοί στην αρχή των πραγμάτων, αν θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα ο αγώνας ή άλλη στιγμή. Από την ώρα που μπήκε η Ίδρα στον αγώνα και μπήκε η Ίδρα στις 16 Απριλίου. Στις 16 Απριλίου, δηλαδή ένα μήνα σχεδόν από το πρώτο γεγονός των Καλαβρίτων στις 14 Μαρτίου. Το λέω αυτό διότι όλες οι περιοχές ξεκινώντας ρωτούσαν τι γίνεται με τους Ιδραίους, μπήκαν οι Ιδραίοι, μπαίνουν οι Ιδραίοι στον αγώνα. Και τούτο γιατί η Ίδρα είχε τον καταπληκτικότερο στόλο από όλους τους ναυτότοπους της εποχής, κοντά και οι Σπέτσες, κοντά και τα νησιά γενικά του Αργοσαρονικού, κάποια νησιά του Αιγαίου, τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου δεν είναι ναυτότοποι, όπως γνωρίζετε, είναι αγροτικά και κτηνοτροφικά νησιά. Αλλά εκείνα που είναι ναυτότοποι είναι ισχυροί ναυτότοποι. Το λέω αυτό διότι οι Έλληνες, έχοντας λειτουργήσει ως ναύτες, έστω και για λίγους μήνες, διότι αυτό που σας είπα, το γεγονός ότι τα νησιά έστελναν ναύτες στον Οθωμανικό στόλο, ήταν τμήμα της φορολογικής τους υποχρέωσης, θα έλεγε κανείς. Δηλαδή ήταν φόρος σε εργασία. Και φυσικά οι ναύτες πήγαιναν εκεί για 6 μήνες και γύρναγαν πίσω στα νησιά τους, καμιά φορά και για περισσότερο. Δεν ήταν φόρος ζωής, αλλά η ελληνική πλευρά είχε μεγάλη γνώση του Οθωμανικού στόλου. Από μέσα, 300 χρόνια. Ήξερε πώς πολεμάει, ποιες είναι οι αδυναμίες του κτλ. Και κυρίως ήξερε ότι οι Οθωμανοί, χάνοντας τους Έλληνες, δεν είχαν. Γιατί μετά την Επανάσταση του 1921 φυσικά δεν διανοήθηκαν και δεν μπορούσαν να έχουν τους Έλληνες να κινούν τα πλοία τους. Στράφηκαν και ζητήσανε ναύτες από αλλού. Δεν ξέρω αν ξέρετε, οι Ιταλοί πήγαν ναύτες, Γάλλοι ναύτες στον στόλο για να αντικαταστήσουν τους Έλληνες, Αιγύπτιοι
ναύτες, έπρεπε κάτι να βρουν και αυτοί και στραφήκανε αλλού. Ήξεραν ότι μπορούν να τα βγάλουν πέρα καλά και οι Ήδροι και οι Σπέτσες, για να αναφέρουμε τα δύο προπύργια της θάλασσας, που είναι στην ουσία παραρτήματα της Πελοποννήσου. Ήδροι και οι Σπέτσες είναι παραρτήματα, Πελοπόννησος είναι, Κολυμπάς, πας αυτά, Κολυμπώντας, δεν είναι νησιά ακριβώς, είναι τμήματα της Πελοποννήσου, όπως και η Αίγινα κτλ. Αυτά τα δύο νησιά, Ήδρα και Σπέτσες, είχαν αναπτύξει ένα εντυπωσιακό εμπορικό ναυτικό στον προηγούμενο αιώνα, το 18ο αιώνα. Θέλω να σας πω χαρακτηριστικά ότι στη δεκαετία του 1770, δηλαδή 50 περίπου χρόνια πριν από την Επανάσταση του 21, το νησί της Ήδρας, το οποίο αν το κοιτάξεις στον χάρτη της Ευρώπης δεν το βλέπεις, είναι μια κουκίδα, κυριολεκτικά. Είχε περισσότερα νιολογημένα εμπορικά πλοία, νιολογημένα, δηλαδή καταγραμμένα στον κατάλογό της, των νιών της, περισσότερα νιολογημένα εμπορικά πλοία από ότι η Μασαλία της Γαλλίας. Η Γαλλία ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη δύναμη στον κόσμο, μετά την Αγγλία, και το μεγάλο της λιμάνι στη Μεσόγειο ήταν η Μασσαλία. Λοιπόν, η Ήδρα είχε περισσότερα πλοία, εμπορικά πλοία, νιολογημένα στο κατάστοιχό της, από ότι η Μασσαλία, δηλαδή είχε συμβεί ένα θαύμα του ελληνικού εμπορικού ναυτικού στη δεκαετία του 1770, 1780, 1790, 1800, 1810. Το 1810 είχε αρχίσει η κρίση του ναυτικού μας για πολλούς λόγους. Παρόλα αυτά όμως παρέμεναν μεγάλοι ναυτότοποι και ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες το κρατούμε αυτό, οι Ήδροι και οι Σπετσιώτες, όπως και όλοι οι ναυτικοί των εμπορικών πλοίων, επειδή τα εμπορικά πλοία είχαν κανόνια και κάθε τόσο συγκρούονταν με πειρατές και κουρσάρους, ήξεραν να πολεμούν στη θάλασσα. Επομένως έγιναν αυτομάτως ο πολεμικός μας στόλος. Μετατράπηκαν άμεσα τα εμπορικά αυτά πλοία στον πολεμικό μας στόλο. Και κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα πλοία τώρα τι στόχο είχαν με την Επανάσταση του 1821? Να περιπολούν τις ακτές και να μην επιτρέπουν τουρκικά αγήματα του στόλου τους να φέρνουν στρατεύματα προς τα επαναστατημένα σημεία ή να φέρουν στρατεύματα να ενισχύσουν την άμυνα των φρουρίων που είναι κοντά στις ακτές. Αυτό ο στόλος μας το έκανε με μεγάλη επιτυχία, ο ελληνικός στόλος. Αν δηλαδή γυρίσουμε πίσω και δούμε την πορεία της Επανάστασης του 1821, το πιο επιτυχημένο πεδίο δράσεώς μας είναι ο στόλος μας. Εκείνος είχε τις περισσότερες αποφασιστικές δράσεις, κόβοντας αποκόπτοντας την είσοδο των στρατευμάτων, κυρίως προς τις επαναστατημένες περιοχές. Ποια είναι η πιο σημαντική επαναστατημένη περιοχή? Η Πελοπόννησος. Η Πελοπόννησος είναι νησί, που σήμαινε ότι αυτά οι περιπολίες των ναυτικών μας μπορούσαν να την προστατεύσουν. Αντιθέτως, η δεύτερη περιοχή η οποία κρατήθηκε στον αγώνα, δηλαδή η Στερεά Ελλάδα. Η Στερεά Ελλάδα ήταν βαριά εκτεθειμένη, διότι τα επάνω της σύνορα συνόρευαν με την Οθωμανική πλευρά. Δηλαδή, μπορούσε να κατέβει στράτευμα από το βορρά και να μπει μέσα στην Στερεά Ελλάδα χωρίς ζώνη ασφαλείας. Εκεί δεν μπορούσε το ναυτικό να βοηθήσει. Στην Πελοπόννησο το ναυτικό μπορούσε να βοηθήσει σχεδόν όλη την περιφέρεια της Πελοποννήσου με εκείνη τη μικρή ζώνη που ενώνεται με τη Στερεά, που θα μπορούσες αναλογικά να την υπερασπίσεις, θα έλεγε κανείς. Εξ αυτού στη διάρκεια του 21 η Πελοπόννησος αισθανόταν περισσότερο ασφαλής από τη Στερεά Ελλάδα και εξ αυτού είχε και άλλες συμπεριφορές. Θα τις δούμε αυτές μία-μία, διότι δεν έβρασαν με τον ίδιο τρόπο οι περιοχές του ελληνικού χώρου που μπήκαν στην Επανάσταση. Καθόλου με τον ίδιο τρόπο. Και φυσικά η Πελοπόννησος έγινε η ναυαρχίδα. Έγινε η ναυαρχίδα επίσης διότι
διέθετε μεγάλες οικογένειες και ισχυρές οικογένειες, οι οποίες έλεγχαν τις περιφέρειές τους, και όλες αυτές οι μεγάλες οικογένειες ήταν όλες, ήταν μέλη της φιλικής εταιρείας. Άρα η Πελοπόννησος ήταν έτοιμη για την εξέγερση και σε τοπικό επίπεδο. Και επιπλέον, η Πελοπόννησος είχε το μεγάλο προσόν ότι βρίσκονταν μακριά από τα σημεία εκκίνησης των Οθωμανικών στρατευμάτων. Πού ήταν συγκεντρωμένα, από πού θα έφευγαν τα Οθωμανικά στρατεύματα για να χτυπήσουν τον Νότο, τα μεγάλα στρατόπεδα των Οθωμανών ιστορικά στα Βαλκάνια προς την περιοχή μας ήταν η Θεσσαλονίκη, η Λάρισα και η Ταγιάννα. Οι στρατοί δηλαδή των Οθωμανών, από εκεί θα ξεκινούσαν οι μεγάλοι στρατοί. Όπως σας θυμίζω, ο Δράμαλης, όταν ήρθε ο στρατός του Δράμαλη το 22, ξεκίνησε από τη Λάρισα βέβαια, το Γενή Σεχίρ, το οποίο έτσι λεγόταν στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, ήταν το μεγάλο στρατόπεδο των Οθωμανών. Και σας θυμίζω ότι η Λάρισα μέχρι σήμερα, και σήμερα στο ελληνικό κράτος, είναι το μεγάλο στρατόπεδο της κεντρικής Ελλάδας. Μάλιστα το στρατηγείο του ΝΑΤΟ στη Λάρισα έγινε. Δεν είναι τυχαίο. Η Λάρισα είναι στρατιωτικό σημείο. Στρατιωτικό σημείο. Μάλιστα σήμερα έχουμε εκεί κέντρο αεροπορίας και μιλάει μια Λαρισαία τώρα, γιατί είναι η πατρίδα μου. Εγώ όταν ήμουν μικρή, τότε στη Λάρισα, οι στρατιώτες όταν βγαίναν από τα στρατόπεδα ήταν ντυμένοι στρατιώτες, δεν φορούσαν πολιτικά. Τώρα δεν αναγνωρίζει τον δρόμο ποιος είναι στρατιώτης. Η πόλη μου θυμάμαι να είναι μια πόλη στρατιωτών. Γενικά έβγαινε στον δρόμο και διασταυρωνόσουν με στρατιώτες όλων των δυνάμεων. Γιατί και αεροπορία έχει και εδώ ναυτικό δεν έχει, είπαμε, είναι μέσα στον κάμπο. Γιατί σας το λέω αυτό, διότι η Πελοπόννησος ήταν μακριά από τα σημεία εκκίνησης των στρατευμάτων και μπροστά της είχε την Αρία Σπίδα, δηλαδή τη Στερεά Ελλάδα. Όποιο στράτευμα κατέβαινε από το βορρά, πρώτα θα περνούσε από τη Στερεά Ελλάδα. Αν άντυχε η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος θα ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Αν δεν άντυχε η Στερεά Ελλάδα, χαιρετίσματα, θα πει ότι κατέβαινε κάτω μια πολύ μεγάλη στρατιά και θα την έτρωγε στην πλάτη η Πελοπόννησος, όπως συνέβη και με το Δράμαλι, αν θυμάστε. Το 1822 η μεγάλη στρατιά του Δράμαλι συνέτριψε τη Στερεά Ελλάδα, πέρασε από την Ανατολική Στερεά, έκαψε τη Θήβα, κατέστρεψε τη Λιβαδιά, πήρε την Αθήνα, ξανακατέλαβε την Κόρινθο, έφτασε στο Άργος, πήρε το Άργος, δηλαδή τα σάρωνε όλα. Έμοιαζε ότι τέλειωσαν όλα το 1822, μέχρι εκείνη τη στιγμή που ο Θοδωρής είπε, βρε παιδιά, νομίζω ότι άμα πάμε εκεί θα τους πετύχουμε και θα τους αντιμετωπίσουμε λίγο-λίγο σε εκείνα τα στενά, και έτσι έσωσε την κατάσταση στα δερβενάκια, έτσι. Το λέω αυτό, γιατί σας το λέω αυτό, διότι το 1822 όταν κατέβηκε η στρατιά... Καθίστε. Βεβαίως. Το 1822 όταν κατέβηκε η στρατιά του Δράμαλη, ήταν το μεγάλο τεστ των Ελλήνων. Μέχρι το καλοκαίρι του 1822 οι Έλληνες είχαν αντιμετωπίσει μικροφρουρές Οθωμανικές. Οι δυνάμεις που νικήσαμε ήταν μικροφρουρές Οθωμανικές, δεν ήταν στρατιές. Άρα το καλοκαίρι του 1822 θα φαινόταν αν μπορούμε να αντέξουμε σύγκρουση με πραγματικό στρατό ή όχι. Και εκεί παίχτηκε το παιχνίδι, παίχτηκε κυριολεκτικά στην τελευταία στιγμή. Αν δεν είχε ο Κολοκοτρώνης αυτή την ιδέα να δράσει τελείως μόνος του, όπως ξέρετε, διότι όταν κατελήφθηκε το Άργος και μπήκαν τα στρατεύματα του Δράμαλη, η κυβέρνηση μπήκε στα πλοία και έφυγε. Άρα έμεινε μόνος του και σκέφτηκε αυτό το πράγμα και του βγήκε και φυσικά ήταν το 1822 μια μεγάλη νίκη της επανάστασής μας, διότι ακριβώς τότε αποδείχθηκε ότι μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα με ένα στρατό. Μέχρι τότε δεν το ξέραμε αυτό το πράγμα, αναρωτιόμασταν αν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα. Και γι' αυτό μετά από τα δερβενάκια
θα το γνωρίζετε, ο Κολοκοτρώνης πλέον ονομαζόταν Θεοδωράκης. Θέλω να σας πω σε αυτό κάτι. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας, όταν κάποιος γινόταν πολύ σημαντικό πρόσωπο, αποκτούσε το Άκης κοντά στο όνομά του. Σήμερα το έχουμε αντίστροφα. Το έχουμε αντίστροφα. Ο Κολοκοτρώνης μέχρι το 1822 ήταν Θοδωρής. Μετά τον έλεγαν όλοι Θοδωράκη Κολοκοτρώνη. Γιατί ήταν σπουδαίος. Είχε γίνει σπουδαίος. Είχε κάνει αυτό το μεγάλο άθλο. Λέγαμε λοιπόν ότι η στερεά Ελλάδα λειτουργούσε εκ των πραγμάτων ως πρώτη γραμμή αμήνης όταν τα στρατεύματα κατέβαιναν από το βορρά. Αν τα στρατεύματα ερχόταν από τη Μικρά Ασία με πλοία, τότε εκεί ήταν οι νησιώτες. Η Πελοπόννησος εξαρτώνταν βαθύτατα από τους νησιώτες. Βαθύτατα. Και οι νησιώτες το ήξεραν, ιδιαίτερως οι Ήδρα το ήξεραν. Το ήξεραν μέχρι τέλους. Πρέπει να σας πω ότι σε όλη τη διάρκεια της Επανάστασης και τις πάρα πολύ βαριές πολιτικές ιστορίες που γίνονταν, τα μίση και τα πάθη και τις εμφύλιες συγκρούσεις, ιδιαίτερα μετά το Άστρος, η Ύδρα οποτεδήποτε πήγαινε να συμβεί κάτι το οποίο θα ανεδείκνυε μία άλλη περιοχή ως δύναμη κεντρική,